Πόσο διαφορετικός εμπιστεύει ο Ευθύμης Κουλούρης μετά από μία σεζόν στην Κύπρο? Νομίζω ότι ήταν μια καλή σεζόν για μένα. Χρειαζόμουν τα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα το μόνο που με νοιάζει τώρα είναι να δουλέψω, να πάω καλά στην προετοιμασία και από εκεί και πέρα όλα καλά θα πάνε. Αγωνιστικά, εσύ παρατηρείς στον εαυτό σου διαφορές μετά από αυτή την εμπειρία? Ναι, παρατηρώ πολλές διαφορές στο παιχνίδι μου και γενικά στη ψυχολογία μου. Είναι πολύ σημαντικό να παίρνει παιχνίδια ένας παίκτης από το να βρίσκεται, ας πούμε, εκτός των αγώνων. Νομίζω ότι με βοήθησε πάρα πολύ, το νιώθω και μέσα μου, το νιώθω και στο γήπεδο μέσα. Και από εκεί και πέρα το νου μου είναι εδώ πέρα, να μπω καλά στις προπονήσεις και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Είναι ή μπορεί να είναι ο Ευθύμης Κουλούρης μια λύση στο θέμα του επιθετικού? Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι τέτοιο, δεν είναι η δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι μέσα στο γήπεδο, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και να είμαι καλό στην προετοιμασία, να δουλέψω όσο περισσότερο μπορώ. Η δουλειά μου δεν είναι να κρίνω αν ο ΠΑΟΚ χρειάζεται επιθετικό ή όχι. Σε αυτή την καινούργια αρχή, προπονητής είναι ο Βλαντανίβιτς. Ένας προπονητής, τον οποίο ξέρεις πάρα πολύ καλά, από την πορεία σας στην ΚΑΠΑ 20, την οποία έχεις αναδειχθεί και πρώτο σκόρερ με δύο τερμάτων. Ποιες είναι οι σκέψεις σου για αυτή τη νέα σεζόν και για αυτή τη νέα αρχή? Νομίζω πως δίκαιο ο κύριος Ίβιτς βρίσκεται εδώ. Έκανε μια καλή πορεία με την ομάδα στα play-off. Όπως είπες, είχαμε κάνει μια καλή πορεία όλα τα παιδιά μαζί με το προπονητικό team στην ΚΑΠΑ 20 και νομίζω πως θα είναι μια αξιόλογη χρονιά και για τον ΠΑΟΚ.